Χαιρετώ, χαιρετώ. Είμαι η Όλια και αυτό είναι το κανάλι μου Flower Therapy, λουλουδοθεραπεία. Έχω πακέτο και είναι αρκετά μεγάλο. Γιατί είναι μεγάλο, Θεέ μου, γιατί... ναι, μ' αρέσει να παίρνω πακέτα. Μ' αρέσει, τι να κάνω, μ' αρέσει να αποκτάω καινούρια φυτά. Και εδώ αυτά τα φυτά είναι, ας το πούμε, μία κατηγορία φυτών, την οποία, ας πούμε, αγοράζω ένα από εδώ, ένα από εκεί. Εδώ έτυχε και αγόρασα πιο πολλά. Και όχι μόνο μία κατηγορία, θα δούμε. Γιατί πάντα υπάρχουν και εκπλήξεις και... Θα δούμε μαζί τι περιέχει αυτό το κουτί. Ένα σας λέω ότι έχει ωραία πράγματα μέσα και ήρθαν από το νησί μας, το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδος. Ποιο είναι, καταλάβατε. Λοιπόν, άνοιξα το κουτί και πάμε γρήγορα να δούμε τι έχει μέσα. Είμαι όλο ενθουσιασμό, το χαμογελό μου δεν φεύγει από τα χείλη και βλέπω αυτό το θερίο. Εντάξει, δεν περίμενα να έρθει τόσο θεριάκι. Είδα φώτο, αλλά στη φώτο δεν φαίνεται και πάλι το μέγεθος. Όχι, αλλιώς είναι από κοντά. Τυλιγμένα... Το κάθε φυτό σε νάιλον, με καλό ριζικό σύστημα, υγιέστατα, όμορφα φυτά. Η χαρά μου δεν περιγράφεται. Που η συλλογή μου γεμίζει με τόσο ωραία κομμάτια. Η συλλογή με τις αγκάβες εννοώ, δεν έχω μεγάλη. Να, ένα ωραίο μπλε. Μ' αρέσουν οι μπλε. Κάκτη και παχύφυτα. Φοβερό. Ωραίο μέγεθος. Κάποια φυτά πήρα διπλά. Δύο ίδια. Να, άλλο ένα. Σαν το παραπροηγούμενο. Μου αρέσουν και θέλω να τα αγκαλιάζω. Θέλω να τα χαϊδεύω. Ανυπομονούσα πολύ να μου έρθουν για να τα δω από κοντά. Να, ένα κουκλί με ρίζα. Ένα πολύ ωραίο φυτό. Φοβερό. Είχε δίκιο. Έχεις δίκιο, Ντέπη. Πολύ όμορφο. Από κοντά είναι ακόμα πιο ωραίο. Οχ, 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 τι βλέπω, τι βλέπω. Ένα μορουλίνι. Ένα κουκλάκι ζωγραφιστό σαν ψεύτικο. Φυτό για φίλημα. Τι άλλο έχουμε. Α, το δεύτερο. Να το και το δεύτερο. Τι κουκλάκι είσαι εσύ. Πανέμορφα, πανέμορφα. Σαν μικρά τριανταφυλάκια. Τι άλλο μέσα σε γλαστράκι.
προσεκτικά τυλιγμένο. Να, ένα ωραίο φυτό, μια κράσουλα. Ωραίο μέγεθος, ωραίο φυτό. Πόσα καινούρια φυτά απέκτησα και πόσα έχω να φυτέψω. Αυτή είναι καλανχόε, μια όμορφη καλανχόε που έχω τώρα πια και εγώ. Πανέμορφο φυτό. Και κάτι ακόμα. Τι έχουμε ακόμα. Αυτό δεν το παρήγγειλα. Μου φαίνεται ότι μου στείλανε δωράκι. Αχ, έχει και λουλούδι. Το βλέπετε το λουλούδι. Είναι ροζουλίνι. Ρόζ απαλό λουλούδι. Τι όμορφο. Κουκλάκι είναι. Αχ, τι χαρά. Κι άλλο δωράκι. Αλόε. Μία όμορφη αλόη. Μ' αρέσει. Δωράκια. Αυτά τα δύο είναι δωράκια. Αυτό το κουκλί, αυτό το ήθελα πολύ καιρό. Και όλο δεν μου πετυχαίνει πουθενά. Είναι μια ωραία κράσουλα και ανθίζει με ροζανθάκια. Αχ, αχ, αχ. Και εδώ είναι μια αλόε. Γιμπρίτ. Είναι σίγουρα, τώρα συγκεκριμένα δεν έχει σημασία, μου αρέσει. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ντέπι, για τα ωραία σου φυτά. Δεν τα είδα ακόμα καλά καλά. Είδατε έτσι, άνοιγα, έδειχνα, έβαζα. Τώρα εγώ θέλω λιγάκι να το εμπεδώσω, να το χωνέψω αυτό που πήρα. Θα τα ξανακοιτάξω ένα-ένα. Και πλέον θα σας τα δείξω φυτεμένα στα γλαστράκια τους με τις ταμπελίτσες τους, γιατί έχω και ταμπελίτσες. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, να λέμε την αλήθεια. Είναι πολύ ωραίο να έχουν τα φυτά ταμπελίτσες, να μην ψάχνεις ποιο είναι ποιο. Είναι ωραίο, είναι ωραίο. Εντάξει, δεν είναι ότι αν κάποιος δεν έχει ταμπέλες χάθηκε ο κόσμος, αλλά μ' αρέσει και αυτό, μ' αρέσει. Και επειδή θα είναι συγκεκριμένες ταμπελίτσες, είναι σίγουρο ότι θα ξέρω από ποιον είναι αυτά τα φυτά, γιατί ο καθένας έχει τις δικές του ταμπέλες και έτσι ξεχωρίζει. Κανονικά εγώ θα γράψω και από ποιον είναι και ημερομηνία πότε. Το κάνω εγώ αυτό. Αλλά αυτό με διευκολύνει ακόμα πιο πολύ. Λοιπόν, μην φύγετε, σε λίγο δείτε φυτεμένα, σε γλαστράκια, περιποιημένα με τα ταμπελάκια τους, όλα τα φυτά. Και τα ξαναλέμε. Λοιπόν, να δούμε τις αγκάβες. Έχει περάσει βέβαια καιρός από τότε που άνοιξα το πακέτο, γιατί μεσολάβησε αρρώστια, μέχρι να γίνω καλά, τέλος πάντων. Και ήρθε η κατάλληλη στιγμή να τα βάλω στη σειρά, τα πότισα, τα περιποιήθηκα και ας δούμε. Φυτεμένες τις αγκάβες. Από εδώ και πέρα είναι ό,τι αγόρασα. Από εδώ είναι τα δωράκια. Μετά τα δωράκια, έτσι. Ας δούμε αγκάβα. Στο πλάι δείτε ονοματάκι. Δείτε το φυτό πόσα είναι μεγάλο, να πάρετε μια γεύση. Αυτή εδώ η αγκάβη αρέσει πολύ στην κυρία Ντέπι.
Είναι από τις αγαπημένες της, μία από τις αγαπημένες της, γιατί εντάξει δεν μπορεί να έχει μόνο μία. Και είπα και εγώ να την βάλω έτσι σε μία ωραία γλάστρα, πύληνη που είχα εκείνη τη στιγμή. Γιατί εντάξει όταν αποκτάω φυτά συνήθως σε ό,τι έχω εκεί φυτεύω. Είδατε τι όμορφη που θα γίνει εδώ, την έχει φάει λίγο, πώς το λένε, σαλιγκαράκι, γυμνο σαλιγκαστή. Και τις αγάπες, και τις αγάπες τρώνε. Δεν δίνουμε σημασία γιατί αυτά τα φύλλα θα παλιώσουν, θα βγουν καινούρια, θα φανεί η ομορφιά τους αργότερα ακόμα πιο πολύ. Προς το παρόν δείτε τις φώτο από το ίντερνετ. Εδώ, όταν ήρθε είχε πάρα πολλά φύλλα, είδατε. Εμένα μου τα ξέρανε λίγο τα κρυανά, κάποιες άκρες, κάποιες κορυφές. Αυτό δεν είναι τίποτα, μέχρι να προσαρμοστεί στο κλίμα. Είχαμε απότομο ήλιο, ζέστη. Είχαμε και χαλάζι κάποια στιγμή και χτύπησε τα φυτά. Πολλά είχαμε. Θα συνέρθουν, θα γίνουν μια χαρά. Αυτή η αγάπη γίνεται μεγάλη και μωρά θα δίνει τριγύρω. Είναι θηρίο. Μπορεί να μπει στο χώμα, είναι ανθεκτική. Οι πιο πολλές μπαίνουν στο χώμα ανάλογα στο κλίμα. Εγώ θα τις έχω προς το παρόν σε γλάστρες. Δεν έχω τέτοιο τύπο αγάπη, όχι. Εδώ, αυτές είναι δύο ίδιες. Όταν μου ήρθαν φυσικά είχαν πιο πολλά φύλλα που εντάξει κάποια τα ξέρανε το φυτό γιατί έτσι πρέπει. Έτσι κάνουν τα φυτά και εδώ αρχίζουν κάποιες κορυφές. Αυτό παίρνει πιο πολύ ήλιο, αυτό όχι τόσο, γι' αυτό είναι πιο πράσινο. Έτσι είναι βαριεγκάτα με τα ωραία χρώματα. Κοιτάξτε το νοματάκι, κοιτάξτε πώς θα είναι μεγαλύτερο φυτό. Να το και το δεύτερο. Οι τιμές ήταν πάρα πολύ καλές, γι' αυτό κάποια τα πήρα διπλά. Έτσι. Προχωράμε. Αυτή εδώ είναι μίνι αγκάβα. Δεν θα γίνει ποτέ τεράστια. Αλλά και αυτές οι μικρές δεν είναι πάρα πολύ μικρές. Είναι αρκετά μεγαλούτσικες, ας το πούμε, για μίνι αγκάβες. Κοιτάξτε αυτό. Και αυτό ήταν σαν αυτό, αλλά έριξε πιο πολλά φύλλα αυτό. Οκ, θα συνέρθει. Κοιτάξτε το ονοματάκι. Κοιτάξτε πώς θα γίνει. Βλέπουμε. Είναι πολύ όμορφη. Κοιτάξτε, έχει κοντά φύλλα, ας το πούμε. Είναι πολύ όμορφα. Είναι κουκλίστικο, είναι σαν ψεύτικο. Και εδώ έχουμε μία καλανχόε καινούρια. Δεν την έχω πετύχει ακόμα κάπου να την πουλάνε. Έτσι, στα φυτόρια εννοώ. Και την πήρα, είχε άλλο ένα φύλλο, εκείνο το ξέρανε και αυτό πάει να το ξεράνει, αλλά δεν είναι καινούρια. Και κοιτάξτε πώς είναι οι άκρες εδώ, μοβ, τι όμορφη. Δείτε φώτο πώς θα είναι περίπου μεγαλύτερη. Μου αρέσει. Έχω αρκετές καλανχώες και απέκτησα άλλη μία. Και εδώ μία κράσουλα, ενδιαφέρον κράσουλα, δεν μοιάζει με τις συνηθισμένες που ξέρουμε. Η κράσουλα, η λότους. Κοιτάξτε εδώ. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο η κάμερα δείχνει την ομορφιά της. Εγώ νομίζω από κοντά είναι πιο όμορφη. Είναι χνοδοτή, ας το πούμε. Δεν είναι λίο. Το βλέπουμε. Να, έτσι. Έτσι, συμμετρία πώς πάει. Οπ. Ενδιαφέρον φυτό, ε. Πολύ ενδιαφέρον. Έτσι, πολύ όροφο. Αυτά. Αυτά είναι τα φυτά που πήρα, φύτεψα, ριζώνουν. Και εδώ έχουμε τα δωράκια. Στα δωράκια πάντα. Χαίρομαι. Φυσικά όλοι αγαπάμε τα δωράκια. Κοιτάξτε το ονοματάκι. Κοιτάξτε πώς θα γίνει μεγαλύτερο το φυτό. Ωραία αυτή η αγάβα, πολύ ωραία. Μ' αρέσουν και αυτές οι σκέτες. Δεν μ' αρέσουν μόνο οι πολύχρωμες, οι βαριεγκάτα. Μ' αρέσουν και οι πιο απλές, ας το πούμε. Κοιτάξτε πώς αφήνει σημάδι τα αγκαθάκια. Έτσι όπως ήταν τυλιγμένο, μένουν τα αγκαθάκια. Βλέπετε εδώ μέσα. Πολύ ενδιαφέρον. Μου αρέσει πολύ. Άλλο ένα δωράκι είναι. Αλόε hybrid. Να το. Μου αρέσει.
Έχω κάτι παρόμοιο, αλλά δεν είναι αυτό. Κάποια μοιάζουν στην πρώτη ματιά, αλλά άμα τα βάλουμε δίπλα-δίπλα, διαφέρουν. Μ' αρέσει. Έχω και αλόες κάποιες. Μπορώ να κάνω και χωριά βίντεο να δούμε και τις αλόες μου. Κάποια στιγμή θα δείξω και τις αγκάβες μου. Τώρα γίναν πιο πολλές. Και άλλο ένα δωράκι είναι αυτή εδώ η κράσουλα. Τώρα έτσι είναι λιγάκι κάπως. Έχει λίγο ξεράνει κάποια φύλλα. Προσαρμόζεται στο κλίμα μου. Είχαμε πολλά, όπως είπα, καιρικά. Θα συνέρθει, θα μορφύνει. Κοιτάξτε πώς θα γίνει, πώς ανθίζει. Άλλωστε όταν ήρθε είχε λίγα ανθάκια. Εγώ πρόλαβα και τα είδα. Μου αρέσει και ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τα δωράκια και φυσικά για όλα όλα τα φυτά. Ντέπι μου, θα αφήσω τα στοιχεία σου οπωσδήποτε, όποιος θέλει να αποκτήσει αυτά τα φυτά, σαν αυτά τα φυτά ή ακόμα πιο πολλά. Όποια θέλει, τέλος πάντων, θα συνομιληθεί μαζί σου. Μου το επέτρεψες, σε ευχαριστώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που πήρα από εσένα φυτά. Ελπίζω να τα πάνε καλά. Αυτά ήταν τα φυτά μας. Το βίντεο βγήκε λίγο μακρύ, αλλά δεν πειράζει. Ελπίζω να είχατε λίγο υπομονή να τα δείτε. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Μην ξεχνάτε να βάζετε like, γράψτε μου σχόλια και αποκτήστε κι εσείς όμορφα φυτά, να χαρείτε, να αποκτήσετε, να γεμίσετε την συλλογή σας από κάκτους και παχύφυτα και σας εύχομαι τα καλύτερα. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ.